Νομοσχέδιο, μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία με την Τρόικα, δεν είναι γνωστό. Έχετε δίκιο. Όπως επίσης και η συμφωνία που υπέγραψαν Τρόικα και κυβέρνηση, δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Και αυτό, πρώτον, είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό, αλλά δεύτερον, με οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι πίσω από αυτά που οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες προβάλλουν στα βασικά, το γάλα, τα ταξί, τα φαρμακεία, υπάρχουν άλλα που θέλουν να τα κρύψουν. Η κατάργηση των τριετιών, η μονιμοποίηση ορισμένων φορολογικών μέτρων, τη δυνατότητα των ιδιωτών μεγαλομετόχων των τραπεζών να αγοράσουν πιο φτηνά πίσω τις μετοχές τους δύο και τρεις φορές, βλέπε Eurobank, από ότι τις πήρε το κράτος από αυτούς. Και. Επομένως, το αίτημα και η πρόταση, γιατί θέλω να είμαι θετικός και επικοδομητικός, είναι ότι πρέπει σήμερα κιόλας να κατατεθεί το νομοσχέδιο, να το μάθουν οι Έλληνες, να το μελετήσουν οι βουλευτές, γιατί φέρνουν σε ένα πακέτο, σε τρία άρθρα, για να τα περάσουν μέσα σε λίγες ώρες, θέματα για τα οποία αφιέρωσαν η Τρόικα και η κυβέρνηση 7 μήνες να συζητούν μεταξύ τους. 7 μήνες μεταξύ τους, λίγες ώρες για τους πολίτες και για τους βουλευτές. Κύριε Σπαγκοπούλου, θέλετε να απαντήσετε? Απλά να πω. Ναι, 7 μήνες, μία πολύπλοκη συμφωνία. Έχουμε αναδείξει θετικά πράγματα τα οποία βγήκαν από αυτή τη συμφωνία. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Κανείς δεν προσπαθεί να κρύψει τίποτε από τον ελληνικό λαό. Η πολύπλοκη αυτή συμφωνία θέλει μερικές μέρες.